σεβασμού και αγάπη σε Χριστό, σας παρακαλώ πολύ να ευλογήσετε το λαό μας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος και αγαπητέ Χριστό αδελφέ κύριε Γαβριήλ, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Άγιε Καλαβρίτων και Ιαλίας κύριε Ερώνημε και Ανέων κύριε Μακάριε, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί μας άρχοντες και αγαπητοί Χριστό αδελφοί. Σήμερα πράγματι βρισκόμαστε προσκεκλημένοι εδώ στη Νέα Ιωνία, εδώ στον Περισσό, εδώ στην καρδιά αυτής της ευλογημένης προσφυγικής Ιεράς Μητροπόλεως. Βρισκόμαστε προσκεκλημένοι από τον Πατέρα Γεώργιο, από τον Παπαγιώργη της εποχής, τον Άγιο Ιερομάρτυρο Γεώργιο της σύγχρονης εποχής και της αιωνιότητας. Βρισκόμαστε προσκεκλημένοι από τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος σήμερα μας παρέχει τράπεζα πνευματική, πανηγύρι πνευματικό, όπου εστιάτορ αυτής της πανηγύριος είναι ο άρχοντας ποιμενάρχης, ο σεβασμιότος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, κύριος Γαβριήλ, ο οποίος με την φιλόξενη και αρχοντική του διάθεση, με την ευρυχωρία της καρδιάς του και με την αγαπητική του προσφορά, μας έδωσε σήμερα την ευκαιρία, τόσο στην ελαχιστότητά μου, όσο και στον Άγιο Αδελφό Καλαβρίτων και Αγιαλίας κύριο Ιερώνημο, να βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί σας, να γευόμαστε τις δωρεές, την χάρη και την ευλογία του Αγίου Γεωργίου. Και μάλιστα σε μία ημέρα τη σημερινή, την Κυριακή, την Πέμπτη Κυριακή του Ευαγγελιστού Λουκά, όπου η Αγία μας Εκκλησία στο Ευαγγελικό της Ανάγνωσμα μας παρουσίασε τη γνωστή σε όλους μας παραβολή του πλούσιου και του πτωχού Λάζαρου. Δεν μας παρουσίασε απλώς δύο πρόσωπα και μάλιστα το ένα πρόσωπο δεν φέρει καν όνομα, ο πλούσιος, ενώ ο Λάζαρος φέρει όνομα, που μάλλον ο Λάζαρος είναι το πραγματικό πρόσωπο, ενώ ο πλούσιος ήταν χαμένος αριθμός μέσα σε μεγέθη αριθμητικά της εποχής του τότε, του σήμερα και του αύριο. Δεν μας παρουσιάζει η Αγία μας Εκκλησία δύο οντότητες. Μας παρουσιάζει δύο διαφορετικούς κόσμους, δύο διαφορετικές πραγματικότητες, δύο διαφορετικούς τρόπους ζωής. Έναν κόσμο, αυτός είναι ο κόσμος του πλούσιου, ο οποίος είναι ένας κόσμος απρόσωπος, ένας κόσμος μηχανικός, ένας κόσμος σκληρός, ένας κόσμος ανταγωνιστικός, ένας κόσμος φιλαυτίας, ένας κόσμος αδυναμίας κοινωνίας, ένας κόσμος ο οποίος πορεύεται μονάχα από το συμφέρον, πορεύεται μονάχα από το κέρδος, πορεύεται μονάχα από νόμους της αγοράς, από νόμους καταναλωτικούς, από νόμους θεσμοποιημένης φιλαυτίας. Ο κόσμος του πλούσιου είναι ένα κόσμος ο οποίος δεν βλέπει τίποτα άλλο παρά μόνο τον εαυτό του. Δεν βλέπει τίποτα άλλο παρά μόνο τα συμφέροντά του. Δεν βλέπει τίποτα άλλο παρά μόνο το εγώ του. Πώς θα φορέσει πορφύραν και βίσον, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής. Πώς θα ντυθεί λαπρά ενδύματα, που είναι όλα αυτά τα υλικά αποκτήματα αυτού του μάταιου κόσμου, που προσφέρουν μάταιες χαρές που γρήγορα παρέρχονται και η ανάγκη η καταναλωτική γεννά άλλη επιθυμία και άλλη επιθυμία και άλλη επιθυμία, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να είναι εγκλωβισμένος σε μία πραγματικότητα ενός κυνηγητού χωρίς τέλους και χωρίς ικανοποίησης. Είναι ο άνθρωπος που νομίζει ότι μπορεί να εφραίνεται κάθε ημέρα μέσα από τα αγαθά αυτού του κόσμου, μέσα από την φθαρτότητα αυτού του κόσμου, μέσα από τις αναλώσιμες προτάσεις και προοπτικές που μπορεί να παρέχει ακόμη και η σύγχρονη εποχή της διαφήμισης, του μάρκετινγκ, της επικοινωνίας. Είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος δεν θέλει σχέσεις πραγματικές, δεν θέλει σχέσεις ελευθερίας, δεν θέλει σχέσεις αγάπης πραγματικής. Γι' αυτό και ακόμα στη στιγμή την έσχατη, που δίνεται η ευκαιρία ακόμα και μέσα στην απεραντοσύνη της φρικτής μοναξιάς, την οποία δημιουργεί η απόσταση από το Θεό, καθώς ο πλούσιος στην εικόνα των εσχάτων στέκεται μακρόθεν του Αβραάμ, μακριά από τον Θεό,
Παρά τα αυτά ο Θεός παραμένει πατέρας. Τον ονομάζει τέκνον. Τον ονομάζει παιδί μου. Πόσο τρυφερότητα έχει η αγάπη του Θεού, η οποία παραμένει ίδια και στον νυν αιώνα και στον μέλλοντα αιώνα. Αυτό που αλλάζει την κατάσταση του ανθρώπου είναι η δική του επιλογή και η δική του στάση. Ακόμα λοιπόν και σε αυτή τη στιγμή που ο πλούσιος οδυνάται μέσα στη φρίκη της μοναξιάς του και ζητάει παρηγοριά και βοήθεια, ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπερβεί το εγώ του. Θέλει μία λύση ανελευθερίας, γιατί δεν είναι έτοιμος για μία σχέση πραγματικής ελευθερίας. Τι ζητάει από τον Αβραάμ? Να στείλει το Λάζαρο. Πέμψον Λάζαρο, λέει. Να στείλει το Λάζαρο στους αδελφούς του, έχει 5 αδέλφια, στην οικογένειά του. Να τους πει ότι τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ο τρόπος ζωής που έχουμε επιλέξει μας οδηγεί στη μοναξιά, στην κόλαση. Στείλε το Λάζαρο να τους φοβήσει, να τους τρομοκρατήσει. Και πόσο σοφά απαντά ο Θεός μέσα από τον Αβραάμ και του λέει: έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες, έχουν την αλήθεια. Αν την αλήθεια την αποδεχθούν κάνοντας χρήση της ελευθερίας τους, τότε θα σωθούν πραγματικά, τότε θα είναι σε κοινωνία με τον Θεό. Δεν θέλει όμως αυτός ο τρόπος ζωής μια τέτοια σχέση ελεύθερης αποδοχής, πραγματικής αγάπης, πραγματικής κοινωνίας με τον Θεό. Ο κόσμος του Λάζαρου από την άλλη πλευρά είναι ο κόσμος του ανθρώπου, του απλού, του ανθρώπου ο οποίος αρκείται όχι απλώς στα λίγα, ακόμα και στα ψίχουλα, στα ψυχία τα πίπτοντα εκ της τραπέζης του πλουσίου. Είναι ο κόσμος αυτού του ανθρώπου που ξέρει να ζει με αυτάρκεια, που ξέρει να νοιάζεται, ξέρει να μοιράζεται. Είναι ο κόσμος του πτωχού ανθρώπου, είναι ο κόσμος της γειτονιάς, είναι ο κόσμος της Νέας Ιωνίας, της Φιλαδελφίας, του Ηρακλείου, της Χαλκιδόνος. Είναι ο κόσμος των απλών ανθρώπων που παλεύουν, υδρώνουν, αγωνίζονται ακόμα και για το ψωμάκι της καθημερινότητας. Είναι ο κόσμος των τίμιων ανθρώπων, των περιφρονημένων ανθρώπων, των ανθρώπων που ο άλλος τρόπος ζωής τους βλέπει αφιψηλού, τους βλέπει με έπαρση, με αλαζονία, με υποτίμηση. Είναι ο κόσμος των καταφρονεμένων, των αδυνάτων, των ασθενών. Αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος τον οποίον εκφράζει ο Λάζαρος. Αλλά αυτός ο κόσμος έχει όνομα, γιατί αυτός ο κόσμος δεν ζει με τους αριθμούς. Αυτός ο κόσμος ζει όπως ζούσαν οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας, με το καθαρό το μέτωπο, με το καθαρό το κούτελο, με το φιλότιμο, με την καλή την καρδιά, με τη φιλοξενία, με το ανοιχτό το σπίτι, με την ανοιχτή την αυλή, με την απλόχερη διάθεση φιλοξενίας, κεράσματος, γιορτής και αρχοντιάς. Αυτόν τον κόσμο εκφράζει ο Λάζαρος. Αυτόν τον κόσμο εκφράζουν όλοι οι άνθρωποι που στο διάβα των αιώνων αγάπησαν πραγματικά τον Θεό και αποφάσισαν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, να ξεπεράσουν τις αγκυλώσεις του εγωισμού τους, να ανοιχτούν στον άλλον άνθρωπο και να μπορέσουν να δουν στον κάθε άλλο άνθρωπο τον ίδιο τον Χριστό. Μια τέτοια αντιπροσωπευτική έκφραση, ένας τέτοιος Λάζαρος είναι ο Άγιος Γεώργιος που εορτάζουμε σήμερα τη μνήμη του. Τι ήταν στην εποχή του? Ένας απλός ιερέας του Θεού, ένας φτωχός παπάς που το μόνο που έκανε ήταν να διακονεί τον άνθρωπο, να διακονεί τον κάθε άνθρωπο, να ιερουργεί τις χαρές και τις λύπες του κάθε ανθρώπου, να βαπτίζει, να παντρεύει, να κηδεύει, να τελεί τη Θεία Ευχαριστία, να εξομολογεί, να κηρύσει την αγάπη, την αλήθεια, την ανεκτικότητα, την καλοσύνη. Ποιο ήταν το έγκλημα του Αγίου Γεωργίου? Γιατί αυτός ο άνθρωπος γνώρισε τέτοια βία, τέτοια φρικαλαιότητα, τέτοια οδύνη? Ποιο ήταν το λάθος του? Ποιο ήταν το ατόπιμά του? Αυτός ο Λάζαρος, ο πραγματικός του Θεού, ο οποίος σήμερα μας ευλογεί και μας αγιάζει, το σκήνομά του, η λάρνακά του, το κορμί του, είναι εδώ για να φανερώνει την αλήθεια του Χριστού. Και η αλήθεια του Χριστού είναι ότι η αλήθεια της ζωής δεν βρίσκεται στην επιφάνεια, δεν βρίσκεται στην εικόνα, δεν βρίσκεται στις εντυπώσεις, δεν βρίσκεται στη δύναμη, δεν βρίσκεται στην ισχύ, δεν βρίσκεται στην εξουσία, δεν βρίσκεται στην κυριαρχία,
δεν βρίσκεται σε μια εξωτερική οικονομική ευημερία, αλλά η αλήθεια, η πραγματική βρίσκεται στη δυνατότητα να αγαπάς, στη δυνατότητα να ανοίγεις την καρδιά σου, στη δυνατότητα να μοιράζεσαι το είναι σου, στη δυνατότητα και στη θέληση να ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, να χαμογελάς στο μοναχικό άνθρωπο, να πλώνεις το χέρι σου στον πονεμένο, να ενδιαφέρεσαι για τον ασθενή, να μοιράζεις το ψωμί σου και την μπουκιά σου και το πιάτο του φαγητού σου με τον πεινασμένο. Αυτός ήταν ο Λάζαρος, αυτός ήταν ο Άγιος Γεώργιος και αυτή είναι η παρακαταθήκη ενός ολόκληρου πολιτισμού και μιας ολόκληρης παράδοσης που καλούμεθα όλοι μας ανεξαιρέτως. Αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί και αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί Ρωμιοί και αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί Έλληνες και αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί οικουμενικοί άνθρωποι της Ευρώπης ή της οικουμένης όλης, αυτήν την παράδοση καλούμεστε να ακολουθήσουμε, την παράδοση του Αγίου Γεωργίου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτήν εδώ την επαρχία, σε αυτήν εδώ την Ιερά Μητρόπολη, ο ποιμενάρχης της, ο Μητροπολίτης της, ο Άγιος Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριος Γαβριήλ, τον οποίον και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την αγάπη και τη φιλοξενία, ακολουθεί αυτήν την παράδοση και καλεί και εσάς να ακολουθήσετε αυτή την παράδοση, να την καλλιεργήσετε με κάθε τρόπο, μέσα από σωματεία και συλλόγους, μέσα από κάθε είδους πολιτιστική συλλογικότητα, μέσα από κάθε είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα, μέσα από κάθε δραστηριότητα της τοπικής εκκλησίας, μέσα από τη λατρεία του Θεού, μέσα από την αναζωπήρωση των πανηγύριων και των εορτών, μέσα από τη γνώση της ιστορίας, μέσα από την πατριδογνωσία, μέσα από την πραγματική εθνική και συλλογική μας αυτογνωσία. Είναι δώρο Θεού το ότι ο Άγιος Γεώργιος βρίσκεται ανάμεσά μας. Και θέλω έτσι να κλείσω τούτα τα πτωχά λόγια με μία διδαχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τόσο πολύ μας αγαπά ο Θεός, τόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο, τέτοια αγάπη έχει για τον κάθε έναν από μας, που ακόμη και αυτό το οποίο είναι ό,τι πιο εκλεκτό έχει ο Θεός, ακόμη και αυτό δεν το κρατάει μόνο για τον εαυτό του. Το μοιράζεται μαζί μας. Τι θέλει να πει, σε τι αναφέρεται? Για σκεφτείτε να μας κάνουν δώρο ένα διαμάντι, να μας κάνουν δώρο χρυσό, να μας κάνουν δώρο κάτι πάρα πολύ πολύτιμο, κάτι μοναδικό που δεν υπάρχει άλλο τέτοιο στον κόσμο. Θα το κρύψουμε, θα το κλειδώσουμε, θα πάρουμε και χρηματοκιβώτιο και θηρίδα, δεν ξέρω εγώ τι τρόπο, μη τυχόν κανείς μας το δει. Μπορεί να πούμε κιόλας, μη μας το ματιάσει κιόλας και μας το φθονίσει. Θα το έχουμε καλά κλεισμένο, δεν θα πούμε σε κανένα κουβέντα. Ο Θεός δεν λειτουργεί έτσι. Το ό,τι καλύτερο του Θεού είναι οι Άγιοι άνθρωποι. Είναι η αγιότητα. Και τους Αγίους δεν τους κρατάει μόνο για τον εαυτό τους. Μας χαρίζει τα σώματά τους. Μας χαρίζει τα λείψανά τους. Μας χαρίζει τη δωρεά τους, την ευλογία τους, την παρουσία τους. Να ευλογούν τη ζωή μας. Ναι, μας χαρίζει εδώ τον Άγιο Γεώργιο τον Νεαπολίτη για να έρχεται ο Περισσός, η Ιωνία, το Ηράκλειο, η Χαλκιδόνα, η Αθήνα, η Αττική ολόκληρη, να έρχεται στον πόνο και στη θλίψη, να του φιλήσει το χέρι, να έρχεται στην ασθένεια και στη δυσκολία και να του πει «Άγιε Γεώργιε, βοήθησέ με, είμαι μόνος, χάνομαι, έχω προβλήματα, έχω δυσκολία, πονάω, υποφέρω, σε παρακαλώ, δώσε μου την ευχή σου». Δώσε μου τη δύναμή σου, δώσε μου τη χάρη σου. Και μόνο γι' αυτό πρέπει να δοξάζουμε το Θεό μέρα και νύχτα. Και μόνο γι' αυτό πρέπει να νιώθουμε ευτυχισμένοι πραγματικά. Και μόνο γι' αυτό πρέπει να χαιρόμαστε και να καμαρώνουμε και να δώσουμε όλο μας το είναι, όλο μας τον εαυτό, για να κρατήσουμε αυτή την παράδοση, να τη μεταδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας και πραγματικά να έχει συνέχεια ιστορική, εσχατολογική, ένα αιώνιο μέλλον η πατρίδα μας και ο κόσμος μας. Αμήν.